Η περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσα από το σχέδιο για την πρόνοια και την καταπολέμηση της φτώχειας, συνδράμει εδώ και 3 χρόνια με 15 εκατομμύρια ευρώ για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Περιφέρεια Θεσσαλίας, βάσει του σχεδίου που κάνει για την πρόνοια αλλά και την καταπολέμηση της φτώχειας, έχει 3 χρόνια τώρα, συνδράμει με 15 περίπου εκατομμύρια για να μπορέσουν να πηγαίνουν τα παιδιά των οικογενειών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας δωρεάν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αυτό σημαίνει ότι παιδιά πηγαίνουν δωρεάν, χρήματα έρχονται για τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, που είτε αυτά λέγονται τροφεία, είτε λέγονται θέσεις εργασίας, είτε λέγονται λειτουργικά έξοδα στους σταθμούς, αλλά ταυτόχρονα ανακουφίζουν σε μια δύσκολη περίοδο τις οικογένειες. Οι ωφελούμενες οικογένειες, γιατί κάποια οικογένεια μπορεί να έχει 2 ή 3 παιδιά, είναι τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή από το περίοδο 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, είναι 10.637 ωφελούμενες οικογένειες. Σε αυτό το ποσό έχει συνδράμει και ο εθνικός προϋπολογισμός, γιατί ο συνολικός προϋπολογισμός είναι περίπου 24 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 15 έχει χρηματοδοτήσει το περιφερειακό πρόγραμμα ΠΕΠ Θεσσαλίας.